Κύριε Σαχινίδη, εσείς περιμένετε πώς και πώς να δείτε καταρχάς τι θα περιέχει η ρύθμιση για τις 120 δόσεις, για να δείτε αν μπορείτε να ενταχθείτε και αν μπορείτε να εξυπηρετείτε και τη δόση αυτή. Σωστά. Η ρύθμιση, αν θα γίνει, θα πρέπει να δούμε πρώτα τι εφαρμογή θα έχει, τι μέτρα θα περιλαμβάνει και κατά πόσο εξυπηρετεί όχι μόνο εμένα προσωπικά, αλλά το σύνολο των συναδέλφων που βρίσκονται στην ίδια σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο όμως που θα πρέπει να δούμε είναι γιατί φτάσαμε εδώ πέρα. Δηλαδή πώς φτάσαμε μια υγιής επιχείρηση που για δεκαετίες ας πούμε λειτουργεί και συντηρεί οι οικογένειες, φτάνει στο σημείο να χρωστάει ένα σωρό σε διάφορα μέρη, στο ταμείο, στην εφορία κλπ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί από την κουβέντα μας σήμερα. Και από εκεί και πέρα η όποια ρύθμιση προκύψει, βεβαίως θα πρέπει να εξασφαλίζει μια σύνταξη στον ενδιαφερόμενο μέσα από την οποία θα μπορεί να ζήσει, θα μπορεί να πληρώσει ας πούμε, τις ανάγκες του, να καλύψει τις ανάγκες του. Και βεβαίως οτιδήποτε παραπέρα ανάλογα να καλυφθεί μέσα από τη. Κύριε Σαχινίδη, εσείς τώρα δεν μπορείτε να βγείτε σε σύνταξη γιατί έχετε αυτό το χρέος που είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Ναι. Αυτό υποτίθεται ότι θα έρθουν να ρυθμίσουν τώρα 120 δόσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Πώς ζείτε όλο αυτό το διάστημα? Και, επομένως, να προσθέσω εδώ, Φωτεινή, ότι ο κύριος Σαχινίδης είναι και ανασφάλιστος όλο αυτό το διάστημα. Σχεδόν δηλαδή 10 χρόνια ο άνθρωπος δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη. Ζούμε με βοηθήματα από την οικογένεια. Μέσα από τη σύζυγο, η σύζυγο έχει μαγαζί, βοηθάω και εγώ εκεί πέρα. Με τα αμυδρά αυτά εισοδήματα, με αυτά επιβιώνουμε. Και εντωμεταξύ αυξάνεται το χρέος αυτό? Όχι, έχω κάνει διακοπή εργασιών. Κάνει διακοπή, μάλιστα. Οπότε, όχι. Έχει κλείσει τα βιβλία. Έχετε κλείσει όλο αυτό το διάστημα τα βιβλία και περιμένετε να δείτε τώρα, να δώσουμε το λόγο εδώ, Φωτεινή, αν δεν έχεις αντίρρηση, και στον κύριο Παντελή Τάτσι, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕ. Εσείς, κύριε Τάτσι, καθημερινά στο γραφείο σας δέχεστε εκατοντάδες τηλεφωνήματα ανθρώπων από όλη την Ελλάδα. Πράγματι, είναι ένα θέμα που έχει 5 χρόνια από το 2014 που άρχισε. Συσσωρεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και πάνω τουλάχιστον μια έρευνα που κάναμε πριν από 6 μήνες είναι πάνω από 3.000 αυτοί οι οποίοι πήραν απάντηση από τον πρώην ΟΑΕ ότι χρωστάνε πάνω από 20.000 και τους καλούσε εντός 2 μηνών να πληρώσουν τη διαφορά που είναι πάνω από 20.000 για να αρχίσει η σύνταξή τους. Οι περισσότεροι έχουν μείνει εκτός. Γιατί σήμερα για να βρεις ούτε δανεικά μπορεί να πλησιάσεις κανέναν, γιατί η κατάσταση που υπάρχει και γύρω στον καθένα μας είναι δύσκολη. Με αυτό το πνεύμα, μέχρι τότε όμως γινόταν τούτο. Ότι γίνονταν ένας συμψηφισμός. Η καθυστέρηση που γινόταν στις συντάξεις, που κράταγε 15 και 20 συντάξεις, συμψηφίζονταν με αυτά που χρώσταγε και τελείωνε. Με το 2014 και μετά. Προηγούμενες κυβερνήσεις ότι έβαλαν τον όρο τούτον να πληρώσεις πρώτα όλα και μετά μέχρι 20.000, έτσι. 20.000. Να εξοφλήσεις το χρέος έως 20.000 για να πάρει σύνταξη. Αυτός ο κόσμος λοιπόν πήγε στα συσίτια όλος και λέω για κόσμο που έχω μια λίστα ανθρώπων που είναι ανά την Ελλάδα με. Άλλος έφτιαξε κήπο, άλλος έφτιαξε για να μπορέσει να ζήσει. Για να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Επιβίωση κάνουν, δεν κάνουν ζωή, ας πούμε. Με αυτό το πνεύμα, εμείς από ότι ήμασταν οι πρώτοι που αναδείξαμε το θέμα αυτό, και σας λέω και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Τσίπρα την προηγούμενη φορά και προχθές, ότι εδώ αυτός ο κόσμος είναι για προστασία. Και αν δεν τον προστατεύσετε, ας πούμε, σε αυτή τη φάση, όλοι. Περισσότεροι φεύγουν, ας πούμε, όσο ξέρω ανθρώπους που έφυγαν, ας πούμε, με διαδικασίες φτώχειας ακραίας. Με αυτό το πνεύμα μας υποσχέθηκε, λοιπόν, και αυτό κρατάμε τώρα, ότι μέσα στον επόμενο μήνα μας είπε, γιατί η συνάντηση ήταν στις 30 Μαρτίου, μας είπε στον επόμενο μήνα θα γίνει ρύθμιση για να προστατευτούν αυτός ο κόσμος. Εμείς το επισημάνουμε τούτο. Χωρίς σύνταξη δεν μπορεί να πληρωθούν οι δόσεις. Θα του εξασφαλιστούν πρώτα
η σύνταξη και μετά θα του βάλεις δόσεις. Δόσεις και όσο μπορούμε, όσο μπορεί πιο λίγο, γιατί αν δεν το αφήσεις ένα ποσό για να ζήσει, είναι δώρο άδωρο. Γιατί έχουμε μια ρύθμιση που έγινε με τον νόμο Στρατούλη στις αρχές του 15, ας πούμε, γενικά, η οποία έφτανε μέχρι 50.000 για η ρύθμιση. Τα ποσά που έμειναν για τον συνταξιούχο από αυτή τη δουλειά ήταν 100 και 120 ευρώ. Γιατί όσοι χρωστάγαν πάνω από 40.000. Οι άλλοι που ήταν πιο κάτω, εντάξει, βολευτήκαν. Αυτό σας ενδιαφέρει λοιπόν και σας τώρα να δείτε τι θα σας μένει από τη σύνταξη που θα πάρετε για να ζήσετε. Έτσι, τι θα παρακρατεί δηλαδή, τι θα παρακρατείτε και τι θα σας μένει στην τσέπη. Για να μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Και η κάλυψη που θα γίνει στην υγεία τους είναι το πρώτο. Έτσι, η υγεία τους είναι πραγματικά, οι άνθρωποι αυτοί επί ξύλου κρεμάμενοι στη δύσκολη στιγμή, άμα δεν βρεθεί κοντά σε νοσοκομείο, σε γιατρό, σε φάρμακο, είναι το τέλος. Με αυτή την κουβέντα, αυτό ζητήξαμε και από τον Πρωθυπουργό και μας είπε ότι αυτό θα ρυθμιστεί με τις διαδικασίες αυτές. Μάλιστα. Αναμένουμε. Κύριε Μαμάη, περιμένετε κι εσείς να δείτε το περιεχόμενο της ρύθμισης, να δείτε αν όσοι ενταχθούν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν, να παραμείνουν στη ρύθμιση και αν οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν. Ναι. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι δεν κάνει κάποια χάρη η κυβέρνηση. Αυτό είναι πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που έχουν διωγγωθεί όλα αυτά τα προβλήματα των χρεών, που έχουν συσσωρευτεί είτε στην εφορία, είτε στο ασφαλιστικό ταμείο, στις τράπεζες, δεν έχει καμιά σημασία. Πάντως έχουμε ένα όγκο χρεών. Επομένως είναι πάγιο το αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος για ελάφιση, για ρυθμίσεις τέλος πάντων. Αλλά όμως, κάθε φορά που συζητάμε για ρυθμίσεις, πρέπει να συζητάμε για ποιους όρους, με ποιους όρους. Αλλιώς οι ρυθμίσεις μπορεί να πέσουν άλλη μία φορά στον αέρα. Θα λέγαμε έτσι συνοπτικά καταρχήν, και πρέπει να τους δούμε τους όρους και παρακάτω, θα αναφέρω μερικά πράγματα. Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι ο χαρακτήρας εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, περιμένει να τον δούμε, αλλά αυτό φαίνεται από τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, ότι έχει έναν εισπρακτικό καταρχήν χαρακτήρα. Δηλαδή το να μπορεί το ταμείο να αρχίζει να εισπράττει κάποια χρέη τα οποία δεν μπορούσε με άλλον τρόπο να εισπράξει. Και ένα δεύτερο, βέβαια, δεν διαφεύγει από το μυαλό μας ότι έχουμε προεκλογική περίοδο. Μας έχει και προεκλογικό χαρακτήρα. Θεωρείται ένα από τα προεκλογικά του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης, στις εκλογές. Επομένως, σας πάμε λίγο στους όρους. Έχει μια σημασία να τους δούμε. Είπε ο Παντελής προηγούμενα για το τι σύνταξη θα μείνει. Εγώ θα έλεγα και για τον αυτοαπασχολούμενο, εάν μπει στη ρύθμιση. Με αυτούς τους όρους της κυβέρνησης, τι εισόδημα θα του μείνει. Ή αρκεί το εισόδημά του για να μπορεί να αποπληρώσει τη δόση. Θα λέγαμε ότι ένα 10% του εισοδήματος να περιορίζει τη δόση είναι κάτι το λογικό. Και η σύνταξη δεν θα μπορούσε να είναι κάτω από μια σύνταξη η οποία να καλύπτει στοιχειώδες ανάγκες. 600 ευρώ λένε οι συνταξιούχοι ότι είναι μια τέτοια σύνταξη. Επομένως η ρύθμιση πρέπει να εξασφαλίζει αυτούς τους όρους. Να μπορεί να επιβιώσει. Με αυτόν τον τρόπο, εάν επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα μπορέσει να επιβιώσει και η ρύθμιση. Κύριε γιατί... Μαμάη, αν θέλετε να σας έχουμε μια ερώτηση από τηλεθεατές που θα έχει αξία αν γνωρίζετε να μας απαντήσετε. Διαμαρτύρονται ότι υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που παρεμβαίνουν να κάνουν τα ίδια τη ρύθμιση και έχουμε ξανακούσει αυτή την εκπομπή ότι υπάρχει κάποια εκμετάλλευση από διάφορα δικηγορικά γραφεία. Έχει πέσει την αντίληψη σας κάτι τέτοιο? Ναι, εντάξει, φαίνεται ότι διάφοροι μπαίνουν μέσα σε αυτή την υπόθεση. Έχει συμβεί και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να πάει σε ένα δικηγόρο ή σε κάποιο νομικό και κάνει ρυθμίσεις. Είναι καθαρές ρυθμίσεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Όμως πέρα από αυτό, που βέβαια πρέπει να τα αποφύγει κάποιος, έχει σημασία για να δούμε και το ολόκληρο το χαρακτήρα των δόσεων, να δούμε και τις αιτίες τους. Γιατί αν δεν δούμε και τις αιτίες, πώς φτάσαμε δηλαδή να ζητάμε ρυθμίσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις και τι είναι αυτό το οποίο μπορείς να λύσεις. Για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια ήταν υψηλό το ασφάλιστρο σε σχέση με τα εισοδήματα τα οποία είχαν μειωθεί λόγω κρίσης. Έφτανε κάποια στιγμή στους όριμους ασφαλισμένους, έφτασε και τα 500 ευρώ το μήνα. Ήταν αδύνατο να πληρωθούν. Ένας λόγος λοιπόν που συσσωρευτήκαν τα χρέη ήταν αυτός. Το δεύτερο είναι οι υπόλοιπες συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ότι έπεσε το εισόδημα, κλείσαν μαγαζιά, τα οποία μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσαν να τα κρατήσουν. Επομένως η οικονομική κρίση επέδρασε στη διώκωση των χρεών. Και το δεύτερο, το τρίτο, είναι τα φορολογικά βάρη. Κοιτάξτε, την ίδια ακριβώς περίοδο που είχαμε αυτά τα χαρακτηριστικά φαινόμενα, είχαμε και μια αφορολογική επίθεση. Σας θυμίζω ότι καταργήθηκε το αφορολόγητο για τους αυτοαπασχολούμενους και έφτασε η φορολογία 22-26% ανάλογα αν ήταν ατομική επιχείρηση. Τέλος επιδιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης. Εγώ σας λέω,
Εάν όλα αυτά υπάρχουν στις σημερινές συνθήκες, πώς μπορεί να επιβιώσει μια ρυθμίση? Γιατί τίποτα από αυτά που είπαμε προηγούμενα δεν έρχεται. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέτε, να τηρηθεί. Να βάλουμε μια ανωτελή σαχηνίδη. Είστε ένας από τους χιλιάδες συμπολίτες μας που περιμένετε αυτή τη ρύθμιση. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία σας, αν θέλετε, και πού νομίζετε ότι θα ανακουφιστείτε? Η μεγαλύτερη... αυτό που περιμένω... Περιμένω και εγώ φυσικά να δω τη ρύθμιση και κατά πόσο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες πραγματικά. Γιατί, ναι, γίνεται πολύ κουβέντα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά ακόμα δεν είδαμε τίποτε. Ή μάλλον αυτά που έχουμε δει από το παρελθόν δεν μας οδηγούν και ιδιαίτερα σε μία να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Μένει να το δούμε. Βεβαίως κάποιοι θα ωφεληθούν, όπως και προηγούμενες φορές, αλλά αν δούμε και τα στοιχεία, θα δούμε ότι και από τις προηγούμενες αντίστοιχες ρυθμίσεις, λιγότεροι ήταν αυτοί που ωφελήθηκαν. Λιγότεροι από όσους περίμεναν ότι θα ωφεληθούν, εννοείται. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Βεβαίως. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κ. Σκουρκίδης, έχει μια σημασία. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικής ποιότητας πρόβλημα οι οφειλές στο ΙΚΑ και οι οφειλές στο ΟΑΕΛ. Δηλαδή, θα υπολογίσετε καταρχήν ότι ο χώρος αυτός που συζητάμε των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπιχειρηματιών κυρίως δεν έχει εργαζόμενους. Οι περισσότεροι δεν οφείλουν στο ΙΚΑ. Τα δύο τρίτα, δεν, από ό,τι λένε τα στοιχεία, δεν έχουν εργαζόμενους. Αλλά η εισφορά στο ΙΚΑ έχει παρακρατηθεί από τον εργοδότη και δεν έχει αποδοθεί. Εδώ θα λέγαμε ότι σωστά, ας πούμε, έχεις και όρους κατάσχεσης να πάει στο ΚΑΟ κτλ. Και πιθανόν να πάρει και άλλα μέτρα. Ο παραλογισμός βρίσκεται όταν συζητάμε για την ασφάλιση του ίδιου του αυτοαπασχολούμενου, που υπάρχει ακριβώς το ίδιο μέτρο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, για παράδειγμα, οποιοδήποτε συνάδελφός μας χρωστάει στο ταμείο του για τη δική του ασφάλιση να βρεθεί και να χάσει το σπίτι του. Γιατί εάν τα χρέη δεν τα πληρώσει ή ακόμα και αν χάσει τη ρύθμιση, επανέρχεται η απειλή του ΚΑΟ, η οποία με καμία ρύθμιση δεν βγαίνει, και αυτό το αναφέρω και στους όρους της ρύθμισης, δεν αναφέρεται πουθενά. Ότι ξέρετε ότι είναι παραλογισμός. Όσο ο παραλογισμός ήταν η προσωποκράτηση για χρέη στον ΟΑΕ, δεν είναι δυνατόν κάποιος να πάει φυλακή γιατί χρωστάει στο ταμείο του. Αυτό είναι δικιά του ευθύνη, είναι ατομική του ευθύνη καταρχήν. Άλλο τόσο δεν μπορεί να χάσει και το σπίτι του γιατί χρωστάει ήδη στο ταμείο, γιατί ο μόνος που ζημιώνεται είναι ο ίδιος. Μην παίρνουν τα σύνταξη. Το αναφέρω αυτό γιατί έχουμε δύο διαφορετικά προβλήματα καταρχήν και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Νομίζω στο συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι σωστό να τα τσουβαλιάζουμε με τον ίδιο τρόπο τις οφειλές στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕ. Γιατί είναι άλλα τα αιτήματα και άλλες οι αιτίες που δημιουργούν το ένα πρόβλημα και άλλες οι αιτίες που δημιουργούν το άλλο πρόβλημα. Και να κάνω και μία παρατήρηση. Αν θέλετε λίγο να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Τάτσι και θα σας ξαναδοθεί η ευκαιρία να μιλήσετε. Κύριε Τάτσι, κανείς από τους ανθρώπους αυτούς, τους ενδυνάμεις συνταξιούχους, δεν ήθελε, όπως και ο κύριος Σαχινίδης βεβαίως, δεν ήθελε να χρωστάει. Το πρώτο μέλημα και του κυρίου Σαχινίδη, όπως και κάθε άλλου στην αντίστοιχη θέση, ήταν αρχικά οι άνθρωποι να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, από τα τηλεφωνήματα που δέχεστε εσείς, τι σας λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτός ο κόσμος που έμεινε χωρίς σύνταξη είναι αυτοί που χρωστάγανε πάνω από 20.000 και το ποσό αυτό δεν το πλήρωσαν σε δύο μήνες. Αυτοί μετά έμειναν σε τούτο. Πρέπει να πληρωθούν όλα ό,τι χρωστάγει και αυτά που ρυθμίζονται στις 20.000 και να αρχίσει η ημερομηνία σύνταξής του από τότε που θα πληρώσει. Δηλαδή έχουμε κόσμο σήμερα από το 14. Από το 14 που έχει μείνει εκτός σύνταξης, έτσι, έχει αναδρομικά όλο αυτό το διάστημα, κανονικά έτσι πρέπει να ήταν, και σύνταξη δεν έχει. Κύριε Τάτσι, μας λένε διάφοροι τηλεθεατές ότι υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν εξοφλήσει το χρέος τους πριν από ένα χρόνο, αλλά δεν έχουν πάρει ακόμα σύνταξη. Έχετε δέχεστε τέτοια παράπονα εσείς από συνταξιούχους? Είναι μεγάλος ο χρόνος αναμονής, δηλαδή. Ότι είναι μεγάλος ο χρόνος αναμονής από την ώρα που θα εξοφλήσουν έως την ώρα που θα πάρουν τη σύνταξή τους. Περίπου ποιος είναι αυτός ο χρόνος αναμονής? Χρόνο είναι σίγουρα. Ένας χρόνος περίπου. Περίπου. Έτσι. Και είναι αναλόγως, γιατί κοιτάξτε ποιο είναι το κυριότερο. Είναι η διαδοχική ασφάλιση που έχουν οι περισσότεροι. Άλλος έχει ΙΚΑ, έχει ΝΑΤ, έχει ΟΑΕ.
έχει τέβει, ξέρω εγώ, με αυτό το... Ποιες είναι οι κατηγορίες δηλαδή των ανθρώπων που αργούν, καθυστερούν περισσότερο να πάρουν τις σύνταξεις? Αυτές που έχουν από περισσότερα ταμεία. Όταν έχουν περισσότερα από ένα εννοείται, έτσι. Έχουν εξωτερικό, έτσι, γιατί έχουν και άλλη Γερμανία, Αυστραλία, τα οποία αυτά για να απαντηθούν αυτά με το σύστημα που υπάρχει εδώ, ας πούμε, κάνει και πολύ καιρό. Αλλά μπορούν να τα συντομεύσουν αυτά, εάν ορισμένα πράγματα που κολλησιεργούν ήταν πιο αποδοτικά. Δηλαδή, ο ΑΕ είχε ένα σύστημα που μπορούσε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, ο παλιός πρόεδρος που ήταν εκεί, ο Κόντος, ξέρω εγώ, που είχαμε βρει εμείς, έδινε σύνταξη το δεύτερο μήνα. Είχε, βέβαια, σε αυτούς που είχαν αποκλειστικά τέβε. Όχι αυτούς που, γιατί όταν αρχίζει το γρανάζι του ΙΚΑ, όπως ήταν τότε. Τώρα όμως είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί όλα αυτά ενσωματώθηκαν στον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Μπορεί πολύ εύκολα να κινηθεί. Και αυτό λέμε και στον ΕΦΚΑ εκεί που πάμε, με αυτή τη διαδικασία να μπορέσει. Και είναι ένα ερώτημα που απευθύνεται και στο Υπουργείο, γιατί δεν έχουν οι διαδικασίες επιταχυνθεί προκειμένου να παίρνουν πιο νωρίς σύνταξη. Ειδικά είναι συντάξεις, δεν έχουν βγει ακόμα ορισμένα πράγματα με τον νόμο Κατρούγκαλο, οι λογάριθμοι που θα βγάζουν συντάξεις που θα πληρώνουν, ξέρω εγώ, πλασματικό χρόνο. Άλλος για παιδιά, άλλος για στρατό. Είναι μια διαδικασία που νομίζω έπρεπε να έχει λυθεί πολύ πιο εύκολα και όχι με τον τρόπο αυτόν που το τρεχαγύρευε. Με την κουβέντα αυτή λέμε ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει ανάγκη, ας πούμε, να προσεχτεί με το σύστημα αυτό να πάρει μια σύνταξη, να μπει στο σπίτι του ένα εισόδημα το οποίο μέχρι σήμερα δεν το είχε. Μάλιστα. Ωραία, ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω εγώ στον κύριο Σαχινίδη. Κύριε Σαχινίδη, τα προηγούμενα χρόνια εσείς είχατε προσπαθήσει, είχατε φτάσει στον κισέ του ΑΕ για να δείτε αν μπορείτε να πάρετε σύνταξη, αν μπορείτε να κάνετε κάτι με τα χρέη σας. Για να υποβάλω αίτηση θα πρέπει να ακολουθήσω τις διαδικασίες που προβλέπονται. Αν το κάνω αυτό, κινδυνεύω να χάσω τη δυνατότητα να βγω στη σύνταξη αργότερα. Συνάδελφος είναι από αυτούς που θα μπορούσε να πάρει σύνταξη στα 62 σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα είστε 63, δεν έχετε πάρει ακόμα τη σύνταξη. Αυτό. Όχι. Και θα, ανά μην θα πάει και στα 67, δηλαδή, άμα δεν ρυθμίσεις αυτές δεν βολευτούν τώρα. Οπότε είστε σε αυτή την κατηγορία που περιμένουν όντως πώς και πώς τη ρύθμιση των 120 ευρώ. Να περιλάβει αυτόν τον κόσμο. Για να δείτε αν θα καταφέρετε να μπείτε στη ρύθμιση και αν θα καταφέρετε να τηρήσετε, που είναι το πιο βασικό, τη ρύθμιση αυτή, για να πάρετε με το καλό τη σύνταξή σας. Ξανά, να τονίσουμε, να δούμε τη ρύθμιση, να δούμε τι θα προβλέπει και κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί η ρύθμιση ή να μπορέσουμε εμείς να ανταποκριθούμε στα, στα καλέσματα της ρύθμισης. Μάλιστα, κύριε Μαμάη, εσείς εκτός από το θέμα του μίνιμουμ που θα πρέπει να μένει στη τσέπη των συνταξιούχων μετά τη ρύθμιση, είπατε... Και τον αυτοαπασχολούμενο. Δηλαδή και τον ενεργεία. Και τον ενεργεία. Υπάρχει κάποιο άλλο θέμα που θεωρείτε ότι πρέπει, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αυτό? Βεβαίως. Να σας πω, έχει σημασία το τι δεν συμπεριλαμβάνεται, τουλάχιστον όχι στο νομοσχέδιο, σε αυτά τα δημοσιεύματα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είπα προηγούμενα ένα από αυτά τα ζητήματα, ζήτημα του ΚΑΟ, οι κατασχέσεις. Δηλαδή δεν έρχεται κάποιο νομοσχέδιο που να λέει σταματάνε οι κατασχέσεις, παρότι και αυτό είναι επίσης αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Σταματάνε λοιπόν οι κατασχέσεις για χρέη στο ασφαλιστικό ταμείο του ίδιου του αυτοαπασχολούμενου. Επομένως ούτε αυτό περιέχεται. Να σας πω και μια άλλη πλευρά. Συζητάμε τώρα για ανάπτυξη και όλοι περιμένουν κάπως να τα εισοδήματά τους να βελτιωθούν, κυρίως οι αυτοαπασχολούμενοι. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη δεν γίνεται με τους ίδιους όρους για τους μικρούς και για τους μεγάλους. Γιατί έχει προηγηθεί απελευθέρωση της αγοράς, ένα ολόκληρο νομοθετικό οπλοστάσιο. Επομένως, όταν βλέπετε τους δείχτες τους οικονομικούς, θα καταλαβαίνετε, εφόσον έχει προηγηθεί απελευθέρωση, όλοι αυτοί οι νόμοι, ότι πολύ μικρότερη μερίδιο ανάπτυξη έχουν σήμερα αυτοί που ασχολούμαστε. Επομένως, έχουμε όλα αυτά τα μείον. Να σας πω επίσης και κάτι άλλο. Ότι το μιλάμε, συγγνώμη, να κάνω και μια παρένθεση. Μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες πλέον δεν είναι βιώσιμες. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν κλείσει. Γνωρίζουμε όλοι, έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους. Ναι, ξέρω μερικές, εγώ. Ναι. Οι οποίες πλέον εν μέσω κρίσης δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Δεν πήγαιναν καλά. Έπρεπε οπωσδήποτε να τις κλείσουν. Έβαλαν λουκέτο. Έβαλαν λουκέτο. Επίσης, θα σας πω και ορισμένα άλλα ζητήματα.
Για παράδειγμα, είναι παράλογο, υπάρχει η εισφορά για την υγεία και είναι παράλογο κάποιος σήμερα να πληρώνει εισφορά για την υγεία. Η υγεία θα πρέπει να είναι δωρεάν, να παρέχεται από το κράτος, γιατί έχει πληρώσει με χίλιους τρόπους και ο αυτοαπασχολούμενος. Όλη αυτή η εισφορά για την υγεία που είναι μέσα στο ασφάλιστρο έχει προστεθεί στα χρέη του, η οποία έρχεται μετά και προσαυξάνει το ίδιο το χρέος. Δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους δεν είναι το σημαντικά περισσότερο. Επομένως, είναι από αυτό την εισφορά υγείας. Επομένως, χρειάζεται κατάργηση. Εμείς θα λέγαμε και κατάργηση της εισφοράς υγείας και αναδρομική της κατάργηση, έτσι ώστε να αφαιρεθεί καταρχήν ο όγκος του χρέους που έχει συσσωρεύσει στο ασφαλιστικό ταμείο. Θα σας έλεγα επίσης ότι χρειάζεται κατάργηση των τόκων και των προσαυξήσεων. Πού πάνε όλες αυτές τις προσαυξήσεις? Από ένα χρέος που μπορεί να ξεκίνησε, ξέρω εγώ, 20.000, 30.000, με προσαυξήσεις πιθανόν να έχει φτάσει και να έχει διπλασιαστεί. Ποιον ωφελούν αυτές τις προσαυξήσεις? Τον αυτοαπασχολούμενο τις πληρώνει σε καμία περίπτωση, γιατί δεν θα τις δει στη σύνταξή του. Και το σημαντικότερο, να σας πω το τελευταίο. Ωραία. Κάνουμε τη ρύθμιση. Ας πούμε με αυτούς τους όρους. Και πάμε τώρα και τη σύνταξη θα εισπράξει. Σας θυμίζω ότι έχει προηγηθεί ο νόμος ο τελευταίος για το ασφαλιστικό με τους συντελεστές αναπλήρωσης σφαγιαστικούς. Επομένως, τι γίνεται? Ακόμα και ρύθμιση να κάνεις, πας με τους όρους του νέου ασφαλιστικού συστήματος, ακόμα και πριν την έναρξη του ασφαλιστικού του καινούριου, δηλαδή πριν το 2016, τα χρέη πάνε με τους όρους του καινούριου ασφαλιστικού. Επομένως, τα ίδια χρήματα που χρωστά σήμερα, ακόμα θα δώσουν ακόμα μικρότερη σύνταξη, γιατί παρεμβαίνουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πούμε ότι ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι άμεσα θα ρυθμιστούν και τα εργοδοτικά χρέη προς το ΙΚΑ και έρχονται 120 δόσεις και για την εφορία. Κύριε Τάτση, είναι κάτι που επίσης το περιμένετε, έτσι? Δεκτά αυτά. Αν πραγματοποιηθεί το θέμα του αφορολόγητου, του επόμενου χρόνου που λένε θα πάρουμε, οι συντάξεις αμέσως ψαλιδίζονται σε μεγάλο βαθμό. Γιατί θα πιάσει και αυτόν που παίρνει 476. Αυτός που παίρνει μια σύνταξη 476 θα πληρώσει ένα μηνιάτικο εφορία. Έτσι, με αυτά τους υπολογισμούς που κάνουμε, ας πούμε. Πέρα από εκεί όμως, σήμερα με τη φορολογία που και με τον κλάδο υγείας που πληρώνουν ο συνταξιούχος, ας πούμε, είναι αρκετά υψηλός. Έτσι, με αυτό το. Γιατί είχαμε 4% από τη σύνταξή μας στον κλάδο υγείας, έγινε 6%. Mm-hmm. Και όποιος είχε επικουρικό, έγινε επί όλο το ποσό 6%. Αυτό και μόνον, γιατί ακούμε για κάποια ευρώ, αλλά για το συνταξιούχο τα 5 και τα 10 ευρώ είναι αρκετά για να το νιώσει. Βέβαια, κάνουν διαφορά. Αυτό να καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι, είναι. Με αυτό το πνεύμα, και εμείς λέμε να μπουν στη ρύθμιση αυτή και οι συνταξιούχοι που βγήκαν με τον νόμο Στρατούλη και σήμερα παίρνει σύνταξη 100 και 120 ευρώ, να γίνουν και σε αυτούς οι περικοπές που θα προβλέψει αυτή η ρύθμιση και να του δώσουν μια σύνταξη να μπορείς να ζήσει τα 500 και 600 ευρώ. Ωραία, γι' αυτό γιατί αν αφήσεις αυτόν τον κόσμο σήμερα με 120 ευρώ που έρχεται από 4 χρόνια πίσω, έρχεται από το 2015. Λοιπόν, είναι. Γι' αυτό να δεσμευτούμε, Αμαλία Κολονέλου, ότι θα τους έχουμε εδώ όταν έχουμε την τελική ρύθμιση στα χέρια μας, έτσι, όταν πάει στη Βουλή, για να δούμε ποια από τα αιτήματά σας έχουν ικανοποιηθεί και ποια είναι η προσδιοριστική που δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αν είναι σύντομη, βεβαίως. Πολύ σύντομα. Φανταστείτε τον αυτοαπασχολούμενο που θα πρέπει να πληρώνει τέλος επιτιδεύματος, τη φορολογία εισοδήματος, τις δόσεις για την εφορία, τις δόσεις για το ασφαλιστικό ταμείο. Εσείς τι λέτε? Είναι βιώσιμο? Τι θα του μείνει στην τσέπη για να ζήσει? Τι θα μου του μείνει στην τσέπη? Αυτό θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση όταν έχουμε τη ρύθμιση, όταν θα έχουμε την τελική ρύθμιση στα χέρια μας. Σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο χρόνος δεν είναι χρήμα, να το ξέρετε, γιατί στα 40 μου και εγώ άκουγα ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Αλλά έφτασα σε μια ηλικία που ούτε χρόνο έχω να ζήσω, ούτε χρήμα. Αυτό να. Έτσι είναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.